Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα που είμαι εδώ σαν πρώτος εκπρόσωπος από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα των ομιλητών. Και επ' ευκαιρία ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρίτανή μας, την κυρία Νικολαίδη, που ακόμα είναι εδώ και μας παρακολουθεί και για την υποστήριξή της. Σήμερα θα μιλήσω για το στρες και πώς αυτό σχετίζεται, κυρίως το χρόνιο στρες, με τις μεταβολικές και καρδιομεταβολικές επιπλοκές. Το στρες σαν όρος που έρχεται από την ελληνική λέξη στραγγαλίζω και το λατινικό αντίστοιχο με ελληνική ρίζα stringere. Και βέβαια υπάρχει εξελικτικά και οντογενετικά, όπως είπε και η κυρία Κρικέλη, η επιβίωση του ανθρώπου εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό, σε κυρίαρχο βαθμό, από αφενός με την επιτυχημένη απάντηση στο στρες και στον κίνδυνο που αντιμετωπίζει, αλλά ταυτόχρονα από την επιτυχημένη ομοιοστασία της ενέργειας για τον οργανισμό. Και τα δυο αυτά είναι απαραίτητα για την επιβίωση και βέβαια υπό συνθήκες οξέας απειλής και στρες η απάντηση ήταν πάντα να παλέψεις ή να το βάλεις στα πόδια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σήμερα τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε συχνά τέτοιους οξείς κινδύνους, αλλά αντιμετωπίζουμε πιο στην καθημερινότητά μας το χρόνιο στρες που προέρχεται από κοινωνικο-οικονομικούς κατά κύριο λόγο παράγοντες και για τους οποίους θα εστιάσουμε σήμερα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι κεντρικοί σταθμοί του στρες, που ρυθμίζουν δηλαδή την απάντηση στο στρες, είναι και στον εγκέφαλο, στον υποθάλαμο, που όπως είδαμε από την προηγούμενη ομιλία, ρυθμίζουν και την όρεξη και, τον κορεσμό και την ομοιοστασία της ενέργειας, και στον μπρομίκ μυελό, όπου εδράζεται οι κεντρικοί νευρώνες του συμπαθητικού συστήματος. Και οι κύριοι εκτελεστικοί άξονες του, του συστήματος στρες είναι ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων με την παραγωγή των γλυκοκορτικοειδών, όπως βλέπουμε εδώ, και ο άξονας αυτός του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και την παραγωγή των κάτεχολαμινών. Η απάντηση αυτή που χτίζεται προς το στρες αφορά μια περιφερική προσαρμογή πολλών μεταβολικών διεργασιών για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τον κίνδυνο, αλλά και πολλών κεντρικών διεργασιών, δηλαδή συμπεριφερολογικών προσαρμογών, που έχουν ως σκοπό το να επιβιώσουμε από οποιαδήποτε απειλή του οργανισμού μας. Εδώ πέρα σας δίνω πολύ πιο απλοποιημένα το ίδιο σχήμα, ουσιαστικά υποθάλαμος, υπόφυση, επινεφρίδια, κορτικοειδή και στέλεχο, συμπαθητικό σύστημα, κατεχολαμίνες. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα στρες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μπορεί να είναι είτε σωματικά, δηλαδή έκθεση σε κρύο, σε τραυματισμό, σε λοιμώξεις, σε διάφορες φλεγμονές, αλλά και ψυχολογικά στρες, είτε ενδογενή, όπως είναι η κατάθλιψη, για παράδειγμα, και οι αγχώδεις διαταραχές, είτε εξωγενή, όπως είναι η κοινωνική καταπίεση, το εργασιακό στρες και τέτοιου είδους, ας πούμε, συνθήκες. Και εδώ βλέπουμε ποια θεωρούνται τα πιο συχνά στρεσογόνα ερεθίσματα στην καθημερινή μας ζωή. Είναι οι καθημερινές δυσκολίες. Είναι η οικονομική κατάσταση που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα έντονα την Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Είναι η ανεργία, η απώλεια της δουλειάς, η καταπίεση στη δουλειά. Είναι το πένθος για απώλειες αγαπημένων προσώπων ή και για φροντίδα χρονίων ασθενών. Ας πούμε, το να φροντίζεις μια σύζυγο με Αλσχάιμερ ή μια μητέρα με Αλσχάιμερ, για παράδειγμα, είναι ένα μείζον στρες. Ο υποσιτισμός επίσης, καθώς και η υπερφαγία, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, διαταραχές του ύπνου, πολύ σημαντικό, όσο και αν δεν το αξιολογούμε τέτοιο, διάφοροι εθισμοί στις ναρκωτικές ουσίες και άλλες ουσίες, φλεγμονές, όπως είπαμε, ψυχιατρικές διαταραχές,
αλλά και φυσικές καταστροφές, όπως είναι σεισμοί, αυτές οι πόλεμοι, μεταναστευτικές ροές και ούτω καθεξής, που αντιμετωπίζουν με συχνά. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ενδομήτρια ζωή που είπε και η πρόεδρός μας νωρίτερα, γιατί και το ενδομήτριο στρες είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τον κίνδυνο καρδιομεταβολικών επιπλοκών σε δεύτερο χρόνο και στην ενήλικη ζωή. Εδώ βλέπουμε μια καμπύλη, ας πούμε, που αφορά δηλαδή την παρουσία στρες και την απόδοση του οργανισμού και του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα εύρος, ας πούμε, έντασης στρες, το οποίο είναι optimum. Και αυτό το λέμε καλό στρες, υγιού στρες. Κάτω από αυτό το επίπεδο μας κάνει πιο νοθρούς. Δεν είμαστε τόσο δημιουργικοί, δεν μαθαίνουμε τόσο πολλά από τα ερεθίσματα που παίρνουμε. Αλλά πάνω από αυτό το επίπεδο, ιδιαίτερα όταν ένα έντονο στρες χρονίσει και παραταθεί παραπάνω από τις αντοχές του οργανισμού μας, γίνεται distress, γίνεται δηλαδή φθοροποιό, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε ή σε burnout, όπως λέω, ή σε breakdown, ή ακόμα και σε θάνατο. Αν δεν μπορείς ο οργανισμός, ας πούμε, να ελέγξει μια λίμωξη, για παράδειγμα, εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, θα υπάρξει αιμοδυναμική κατάρρευση και θάνατος τελικά. Το ίδιο ισχύει και στα υπιότερα ερεθίσματα, αλλά σε πιο χρόνια βάση. Και εδώ βλέπουμε αυτόν τον κεντρικό άξονα του στρες που είπαμε διαμεσολαβείται μέσω της παραγωγής και της διέγερσης των γλυκοκορτικοειδών, τα οποία έχουν πάρα πολλές δράσεις σε πάρα πολλά όργανα του οργανισμού και κυρίως τόσο απευθείας δράσεις, όπως βλέπουμε εδώ, με απευθείας διέγερση της λιπογένεσης στον ενδοκυλιακό κυρίως λιπό, με απευθείας καταστολή της σύνθεσης οστικής μάζας ή μυϊκής μάζας στο μυοσκελετικό, αλλά και εμέσως μέσω καταστολής των γνωστών και κυρίων ενδοκρινικών αξώνων, όπως είναι ο άξονας της αυξητικής ορμόνης και ο άξονας των στεροειδών του φύλου, που βλέπετε η αναστολή αυτή, η καταστολή αυτή γίνεται σε όλα τα επίπεδα, από τον υποθάλαμο μέχρι την περιφέρεια. Με αποτέλεσμα, όταν ένα χρόνιο στρες, οποιοδήποτε από αυτά που περιγράψαμε, χρονίσει και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ή να το ελέγξουμε, που είναι και το συχνότερο, τότε να αυξάνεται η κοιλιακή παχυσαρκία, να χάνουμε μυϊκή μάζα και οστική μάζα, που αυτά σε συνδυασμό οδηγούν στην δημιουργία μεταβολικού συνδρόμου. Και βλέπουμε εδώ πέρα επίσης ένα συμπυκνωμένο σχήμα από αυτές τις δράσεις και τις άμεσα διαγερτικές και τις έμεσα επίσης των κορτικοειδών πάνω στο ενδοκυλιακό λίπος και στην λεπτή μάζα σώματος, και βλέπουμε παράλληλα από μια έτσι την πρώτη μελέτη, ας πούμε, που βλέπετε, είχε δημοσιευθεί στην New England Journal of Medicine, που είχε δείξει ότι οι γυναίκες με κατάθλιψη έχουν, παρόλο που είναι συνήθως και πιο παχουλές, και βέβαια εδώ είναι προσαρμοσμένη για το δίκτυμα ζεσώματος η ανάλυση αυτή, βλέπετε ότι έχουν χαμηλότερα επίπεδα οστικής μάζας, εκτός από τη μυϊκή μάζα που μπορεί να υπάρχει και την αγνοούμε. Συνήθως αυτό η έννοια της σαρκοπενίας σε υπιότερες μορφές συνήθως περνάει τελείως απαρατήρητη. Μια μεγάλη μεταανάλυση, για να μην σας κουράσω με τις πολλές μελέτες, που δείχνει ότι ότι παρουσία στην αρχή των προοπτικών αυτών μελετών, γιατί είναι όλες προοπτικές μελέτες, συμπτωμάτων κατάθλιψης, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 κατά 60% περίπου, ενώ αντίθετα η παρουσία διαβήτη στην αρχή της παρακολούθησης ουσιαστικά δεν επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης κατάθλιψης, πράγμα που νομίζαμε ότι ίσχυε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι τα άτομα με διαβήτη που συνήθως συνυπάρχει κατάθλιψη, έφταιγε ο διαβήτης γι' αυτά, ενώ εδώ βλέπουμε προοπτικά και από πάρα πολλές μελέτες ότι η αντίθετη συσχέτιση είναι πολύ πιο σημαντική. Δηλαδή, η κατάθλιψη προηγείται τις πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Μια άλλη ενδεικτική μελέτη που μας δείχνει ότι σε παιδιατρικό πληθυσμό
σε κορίτσια βλέπετε 7 έως 12 ετών που τα παρακολούθησαν αρχικά και μετά από ένα χρόνο, είδαν ότι αυτά που αρχικά ήταν, είχαν συμπτώματα κατάθλιψης, που ήταν σε ένα 8% περίπου του πληθυσμού αυτού, στον ένα χρόνο που τα παρακολούθησαν, το 80% από αυτά ήταν παχύσαρκα και το 19% ήταν υπέρβαρα. Μόνο το 1% ή 2% είχε μείνει λεπτά, που βλέπουμε πάλι τη συμβολή της κατάθλιψης ως ενδογενούς χρόνιου στρες και αναπόφευκτου στρες στην ανάπτυξη παχυσαρκίας. Ένα άλλο ζωικό μοντέλο πάρα πολύ ενδεικτικό στους πιθήκους, όπου εδώ πέρα, επειδή ζουν σε αγέλες με αρχηγούς και μέλη, αν πάρεις τους αρχηγούς και τους βάλεις σε άλλες αγέλες, οπότε γίνονται υποτακτικοί, αυτό είναι ένα τεράστιο στρες για αυτά τα ζώα, και με αποτέλεσμα πολύ σύντομα, μέσα σε λίγους μήνες, να αυξάνουν πάρα πολύ και την κοιλιακή τους παχυσαρκία και τα στεφανιά τους επεισόδια και το διαβήτη τύπου 2 και την υπέρταση, δηλαδή όλα τα συμπτώματα και τα συστατικά του μεταβολικού συνδρόμου. Πολλές μελέτες επίσης που δείχνουν τη σχέση εργασιακού στρες, ψυχοκοινωνικού στρες, ακόμα και το στρες σε φοιτητές στα πανεπιστήμια, ότι αυξάνουν των εξετάσεων, ας πούμε, ή των εισαγωγικών εξετάσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο να αναπτύξει κανείς παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και μεταβολικό σύνδρομο. Και για να δείξω πάλι μια μεγάλη μετανάλυση που αφορά το στρες στη δουλειά και την πιθανότητα ανάπτυξης στεφανιαίος νόσου, που είναι μια από τις επιπτώσεις προφανώς των καρδιομεταβολικών επιπλοκών που αναφέραμε και που βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε 34% κατά μέσον όρο, πάλι όλες μόνο οι προοπτικές μελέτες και οι ελεγχόμενες, αύξηση του κινδύνου στα άτομα που είχαν στρες στη δουλειά τους. Πάλι η παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης θυμού ή συναισθηματικού στρες σαν αίτιο εκδήλωσης ενός στεφανιαίου, ξέρω στεφανιαίου επεισοδίου, μεγάλη αύξηση του κινδύνου, καθώς και αυτό που σας είπα νωρίτερα, όταν κανείς είναι κοινωνικά απομονωμένος ή μοναχικός, το οποίο είναι μια μορφή χρόνιου και αναπόφευκτου στρες πάλι, βλέπετε ότι κατά 50% αυξάνεται η πιθανότητα στεφανιαίων επεισοδίων. Και μια μελέτη που από το Χαροκόπιο πρόσφατα δημοσιεύσαμε με τον κύριο Παναγιωτάκο, που βλέπουμε ότι στην Άττικα Στάντι, αυτή τη μεγάλη προοπτική μελέτη παρακολούθησης, στα 10 χρόνια της παρακολούθησης βρέθηκε ότι η παρουσία συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, όπως βλέπουμε εδώ στην αρχή, αύξανε πάρα πολύ τον κίνδυνο ανάπτυξης οξέων στεφανιαίων επεισόδιων ή επεισοδίων καρδιακιακών επιπλοκών. Ένα σχήμα το οποίο μας δείχνει πάλι τον κεντρικό αυτό άξονα των γλυκοκορτικοειδών που διαγείρεται σε χρόνιο στρες και πώς με την αυξημένη λιπογένεση στα κεντρικά ντεπός έχουμε αύξηση της παραγωγής των λιποκοινών που ακούσαμε νωρίτερα, IL-60, NF-α, ρεζιστίνης και άλλων, τα οποία αυτά θέλω να σας δείξω εδώ ότι μπορεί μέσω της κυκλοφορίας να φτάσουν και στον υποθάλαμο και να προκαλέσουν και φλεγμονή στα κέντρα του υποθαλάμου και έτσι να δημιουργηθεί και διέγερση και να δημιουργηθεί και ένας περαιτέρω φαύλος κύκλος σε αυτό το επίπεδο, ενώ παράλληλα μέσω του ύπατος αυξάνουν την παραγωγή της ΕΡΠΕ και των πρωτεϊνών οξέας φάσεως και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και το επίπεδο της φλεγμονής στον οργανισμό, που ξέρουμε ότι είναι στην καρδιά της παθογένεσης και του διαβήτη τύπου 2 και της αιθυρωμάτωσης. Και βέβαια, πέρα από το χρόνιο στρες, έχουμε και την πρόσληψη τροφής που παρεμβαίνει σε αυτό το επίπεδο και μπορεί να ενισχύει και αυτόν τον φαυλοκύκλο. Και στρες και αυξημένη πρόσληψη τροφής επιδεινώνει όλα ακριβώς αυτά τα μονοπάτια. Και βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι όσο αυξάνεται ο λιπόδης ιστός, τόσο προσελκύονται καινούρια ανοσολογικά κύτταρα από το αίμα, δηλαδή μονοκύτταρα που γίνονται μακροφάγα, διεγείρονται από τις λιποκίνες, υπερπαράγουν και αυτά κυταροκίνες,
Με αποτέλεσμα δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος της φλεγμονής, της χρόνιας φλεγμονής, που είναι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, συνεχής, μπορεί να είναι ήπια, μπορεί να μην είναι φλεγμονή του βαθμού που βλέπουμε σε μια λίμωξη, δηλαδή το CRP να μην ανεβαίνει, ας πούμε, στο 30, να είναι στο 6 ή στο 7, αλλά είναι μια χρόνια ήπια φλεγμονή, η οποία δεν περνάει όσο παραμένει η παχυσαρκία, σε αντίθεση με τις λοιμώξεις που περνάνε και θεραπευόμαστε. Και έτσι, πάλι σε ένα πιο σύμπλοκο σχήμα, βλέπουμε ότι με αυτούς τους φαύλους κύκλους και τοπικά και μέσω της κυκλοφορίας και μέσω του άξονα του υποθαλάμου, έχουμε αυτή τη χρόνια χαμηλόβαθμη φλεγμονή που διεγείρει σε όλα τα επίπεδα το σύστημα του στρες. Μια πολύ προκλητική διαφάνεια από ένα εξώφυλλο του Science πριν αρκετά χρόνια, ότι το φαγητό μπορεί να λειτουργεί σαν παθογόνο, και αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχει μεγάλη σύγκληση και ομοιότητες μεταξύ των λιποκυτάρων και των κυτάρων του ανοσολογικού συστήματος, γιατί προέρχονται από το single body fat της δροσόφυλλας, που έχει εξελιχθεί σε δύο διαφορετικά συστήματα, αλλά με κοινή καταγωγή. Βλέπουμε ότι εκφράζουν πάρα πολλά κοινά γονίδια, κυταροκίνες και τους τόλοι υποδοχής, που είναι πολύ σημαντικοί και για την υποδοχή της λιποπολυζαχαρίδης, της τοξίνης των μικροβίων, αλλά και των κορεσμένων λιπαρών οξέων. Και βλέπουμε εδώ πέρα, χαρακτηριστικά σε ένα λιποκύτταρο, ότι αυτοί οι τόλοι υποδοχής διαγείρονται τόσο από τις τοξίνες των μικροβίων, από το νοσολογικό, όσο και από τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, και μέσω των κοινασών αυτών μπλοκάρουν την ευαισθησία, τη διαβίβαση του σήματος στην ινσουλίνη, και ταυτόχρονα διεγείρουν τα μονοπάτια της φλεγμονής, κυρίως μέσω του NF-καπαμπή και την μετάφραση όλων αυτών των πρωτεϊνών οξείας φάσης. Ενώ αντίθετα βλέπουμε ότι η πρόσληψη ωμέγα-3 μέσω άλλων υποδοχέων μπορεί να μπλοκάρει εν μέρη, να εξωτερώσει εν μέρη αυτές τις προφλεγμονώδεις δράσεις και των φλεγμονωδών ουσιών, αλλά και των κορεσμένων λιπαρών οξέων, και έτσι βλέπουμε ότι η διατροφή, τα συστατικά της διατροφής, ενδεικτικά αναφέρω μόνο τα κορεσμένα και τα ωμέγα-3, είναι και οι πολυφενόλες και άλλα συστατικά, μικροσυστατικά, τα οποία μπορούν να έχουν αντιφλεγμονώδεις δράσεις, μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο φλεγμονής τόσο σε επίπεδο κυτάρου, όσο και σε επίπεδο οργάνων. Και σε αυτό το σημείο, περισσότερο για να ευρύνω λίγο το πλαίσιο, ας πούμε, όλο αυτό, ήθελα να σας πω για την, που είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό, για τη συμβολή της μεταβολικής ενδοτοξεμίας στη χρόνια φλεγμονή και στα καρδιομεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι τα βακτηρίδια, τα φυσιολογικά του εντέρου, παράγουν και αυτά LPS, που κάτω από συνθήκες δυσβίωσης μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα που απορροφώνται από τον οργανισμό, από το εντερικό επιθήλιο, και μπαίνουν στη μικροφορία, και έτσι κυκλοφορεί πολύ LPS που διεγείρει τα νοσολογικά και τα μεταβολικά μονοπάτια που είδαμε προηγουμένως και οδηγεί και σε αντίσταση στην ινσουλίνη και σε λιπογένεση και σε άλλες καρδιομεταβολικές επιλογές. Βλέπετε ότι αυτή η δυσβίωση στο εντερικό μικροβίωμα διεγείρεται, ενισχύεται από τα κορεσμένα λιπαρά, τα απλά ζάχαρα και τα λίπη, όπως βλέπουμε εδώ, τα κορεσμένα, ενώ αντίθετα δρούν ευεργετικά τα ωμέγα-3, τα φρούτα, το ελαιόλαδο. Με αποτέλεσμα, πάλι να υπάρχει μια άλλη πηγή φλεγμονωδών ερεθισμάτων για τον οργανισμό, η οποία επίσης βρίσκεται σε πάρα πολύ σχέση με τον εγκέφαλο, μέσω των απολύξεων του αυτόνομου νευρικού συστήματος στο εντερικό επιθήλιο, που βλέπουμε ότι ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια συνάψεων, που ακριβώς δείχνει και τη σημασία, ας πούμε, της αλληλεπίδρασης αυτής. Για να φτάσουμε στο σημείο, να σας δείξω εδώ βλέπουμε ένα υπόθαλαμικό κύτταρο, το οποίο και αυτό εκφράζει υποδοχής για τους τόλοι υποδοχής, και αυτό επηρεάζεται από τις τοξίνες, και αυτό επηρεάζεται από τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, και αυτό διεγείρεται και ενεργοποιεί τα μονοπάτια της φλεγμονής, με αποτέλεσμα, όταν μιλάμε για χρόνια φλεγμονή, που είναι και αυτό ένα χρόνιο στρες για τον οργανισμό, δεν εννοούμε μονάχα σε επίπεδο λιποκυτάρου ή σε επίπεδο
περιφερικών νησιών, αλλά και σε επίπεδο υποθαλάμου. Και ως εκ τούτου γίνεται το σύμπλεγμα αυτών των αλληλεπιδράσεων πολύ πιο συνολικό και πολύ πιο δύσκολο βέβαια να το αναλύσουμε συνολικά. Και βέβαια δύο λόγια τελειώνοντας για τους κυρκαιδικούς ρυθμούς και τη σημασία που έχουν αυτοί, όπως είπε και η πρόεδρος, για την ομοιοστασία, τη μεταβολική του οργανισμού και την ισορροπία του οργανισμού. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και τα κεντρικά ρολόγια, που είναι στον εγκέφαλο προφανώς, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και περιφερικά ρολόγια σε όλους τους ιστούς. Ακόμα και η μικροφλωρίδα του εντέρου υφίσταται αυτά τα oscillations, τα κυρκαδικά. Και βέβαια βλέπουμε ότι σε όλα αυτά τα ρολόγια επιδρά η πρόσληψη τροφής. Πάρα πολύ σημαντικά, η κύκλη μέρας-νύχτας και η κύκλη πρόληψης τροφής και νηστείας. Και βλέπουμε εδώ πέρα χαρακτηριστικά επίσης ότι για να έχουμε ομοιοστασία απαιτείται αυτός ο απόλυτος συγχρονισμός, ο οποίος διαταράσσεται παραδείγματος χάρη από high-fat δίαιτες, από το να αποφεύγουμε να μην τρώμε πρωινό, από το να τρώμε σε νυχτερινές ώρες, όπου ο οργανισμός δεν είναι προετοιμασμένος να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεταβολικό ερέθισμα. Και μια συγκεντρωτική διαφάνεια, όπου βλέπουμε ότι στο χρόνιο στρες, που όπως είπαμε όλοι αυτοί οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες μπορεί να μας προκαλέσουν και το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε, πέρα από την διέγερση του άξονα υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων και υπερπαραγωγή κορτιζόλης και την ενεργοποίηση του αυτόνομου συμπαθητικού συστήματος, που όλα αυτά συμβάλλουν στη λιπογένεση και στην κεντρική παχυσαρκία, έχουμε επίσης και αρκετές μεγάλες επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ατόμων, ότι γίνονται πιο νοθρά, έχουν την τάση να τρώνε παραπάνω, κακής ποιότητας τροφής, σε κακές ώρες όπως είπαμε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένο κίνδυνο κοιλιακής παχυσαρκίας και κατά συνέπεια, όπως εξηγήσαμε, μεταβολικού συνδρόμου. Και βέβαια ότι η ίδια η παχυσαρκία μέσω της χρόνιας φλεγμονής μαζί με το εντερικό μικροβίωμα μπορεί να ενισχύσουν περαιτέρω αυτό το φαυλοκύκλο. Και δύο λόγια, έτσι απλά, το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το στρες. Περισσότερο έτσι, φιλοσοφικού τύπου, ας πούμε, αλλά υπάρχει και μεγάλη επιστημονική τεκμηρίωση για αρκετά από αυτά. Πρώτο είναι, βέβαια, να βελτιώσουμε τις οικονομικές συνθήκες που ζούμε. Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς ατομικά. Δεύτερο είναι να προσέξουμε την διατροφή μας, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, που όπως είπαμε και θα ακούσουμε και σε άλλες διαλέξεις, ότι είναι η βάση της αντιφλεγμονώδους, ας το πούμε, και καρδιοπροστατευτικής διατροφής. Τρίτο είναι η σωματική συστηματική άσκηση. Ο επαρκής ύπνος, τα σταθερά ωράρια όσο μπορούμε. Και τέλος, δηλαδή να προσπαθούμε για το καλό γενικώς και να έχουμε ένα όραμα καλό, έτσι, ένα σκοπό καλό στη ζωή μας. Δηλαδή, αν προσπαθούμε για το καλό και έχουμε ένα καλό όραμα, αυτό μας κάνει πιο ευτυχισμένος, έλεγε και ο Πλάτωνας, και ίσως αυτό να βοηθάει να αντιμετωπίζουμε και τις άλλες πηγές στρες, με το να σκεφτόμαστε ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.